Γεια σας φίλες και φίλοι και χρόνια σας πολλά. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Από χτες που είχαμε την καθαρή Δευτέρα μπήκαμε στις τελευταίες ημέρες πριν από το Πάσχα. Τελευταίες 7 εβδομάδες πριν από το Πάσχα που μπήκαμε στη Μεγάλη Σαρακοστή και στην περίοδο των χαιρετισμών που θα καταλήξουν τη Μεγάλη Εβδομάδα μετά από περίπου 6, μετά από 35 μέρες. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του μηνός Φεβρουαρίου, 3η 28 Φεβρουαρίου. Αύριο μπαίνει ο Μάρτιος, δεν μπαίνει τυπικά η Άνοιξη. Η Άνοιξη μπαίνει τυπικά στις 21 Μαρτίου, που είναι η Ιερινή Σημερία. Αλλά εκ των πραγμάτων, σιγά σιγά ελπίζουμε ότι θα μπούμε στην Άνοιξη. Ο καιρός αυτές τις μέρες ήταν σχετικά καλός, με την έννοια ότι δεν έκανε πολύ κρύο. Βγαίνει και κάπου βγαίνει ήλιος όπως σήμερα. Και λαμπερός ήλιος σήμερα. Παρ' όλα αυτά είχαμε ένα δύσκολο χειμώνα και οι παλιοί λένε Μάρτης γδάρτης και παλουκοκάφτης. Δηλαδή ο Μάρτιος μπορεί ένας μήνας που κάποιες φορές μπορεί να είναι πολύ κρύος. Πιο κρύος και από το Φλεβάρι. Θα δούμε. Ο Κουτσοφλέβαρος τελειώνει σήμερα. Αύριο έχουμε Μάρτιος, 16 Απριλίου έχουμε Πάσχα, δηλαδή σε 47 μέρες από τώρα. Και όλοι είμαστε επικεντρωμένοι στην ζωή μας, σε μια καλύτερη ζωή που όλοι ελπίζουμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε. Μόνο ότι εγώ δεν ανήκω στους απεσιόδοξους, δεν είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξος. Όχι για άλλο λόγο, διότι εγώ θεωρώ πως τη ζωή μας τη φτιάχνουμε εμείς. Εμείς καθορίζουμε τις εξελίξεις. Εμείς οι Έλληνες. Ο καθένας για τον εαυτό του και την οικογένειά του και όλοι μαζί για την πατρίδα μας. Αν περιμένουμε από μηχανείς θεούς, μεσσίες, σωτήρες, θαυματοποιούς, μάγους, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και το λέω αυτό γιατί καθώς ερχόμουν εδώ, με σταμάτησαν δύο κύριοι ηλικιωμένοι, οι οποίοι μου είπαν για κάποια ομιλία που κάνει ένας νέος πολιτευτής κάπου. Και λέω, τον ξέρετε αυτόν τον νέο. Τον ξέρετε επειδή είναι νέος. Και επειδή είναι νέος, το να είσαι νέος σημαίνει πως είσαι και ικανός. Για πέστε μου, βρε παιδιά. Τα νιάτα αρκούν για να κυβερνήσει κάποιος τη χώρα. Το έχω πει και άλλες φορές. Το να ασκείς εξουσία είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Η Ελλάδα έχει την τύχη ατυχία να έχει τον νεότερο πρωθυπουργό στην ιστορία της, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Και την νεότερη υπουργό εργασίας, την κυρία Χτσιόγλου. 31 ετών, νεότερη δεν μπορεί να υπάρξει. Με τι εμπειρίες, με τι προσόντα, με τι ικανότητες. Έχει δουλέψει ποτέ να βγάλει μεροκάματο, να πληρώσει τον νίκη της, να πληρώσει τα σχολεία των παιδιών της. Έχει αγωνιστεί για κάτι, έχει εμπειρίες. Δεν αρκεί να είσαι νέος. Πρέπει να είσαι και ικανός και να έχεις και εμπειρίες. Και ειδικά για στην πολιτική πρέπει να έχεις και πάρα πάρα πολλά προσόντα. Πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολλά πράγματα. Δεν αρκεί. Είναι σαν να μου πεις, ο Ρέμος και ο Ρουβάς εξαιρετικοί στο να τραγουδάνε. Εμένα θα με παίρνετε να πάω να τραγουδήσω. Θα μπορούσα να παίξω το ρόλο του Ρέμου και του Ρουβά στην πίστα. Γιατί αυτοί μπορούν να το παίξουν στη Βουλή? Γιατί, ας πούμε, ο Ζαγοράκης ήταν εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Εξαιρετικός. Και οδήγησε την Ελλάδα ως αρχηγός στην κατάκτηση του Euro 2004. Γιατί πρέπει να γίνει ευρωβουλευτής? Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Για όλους. Εγώ δεν σταματάω και ασκώ κριτική. Μου λέει κάποιος, ναι, λέει, αλλά κάποτε ασκούσε κριτική και στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, και σωστά και ασκούσα κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Και στο Πασό και σε όλους ασκώ κριτική, διότι αυτός είναι ο ρόλος μου. Ως ελεύθερου πολίτη. Ως πολίτη ο οποίος βλέπει τα στραβά της εξουσίας και τα τονίζει. Και ναι, και άσκησα κριτική και στη Νέα Δημοκρατία. Και θα συνεχίσω να ασκώ κριτική όταν κάνει κάτι στραβό η Νέα Δημοκρατία. Άσκησα κριτική όταν έβαλε τον Ένφια γιατί τον θεωρούσε έναν άδικο, έναν αριστερό φόρο. Άσκησα κριτική και στα Ζάπια γιατί έλεγα δεν υπάρχουν τα Ζάπια. Τα Ζάπια, το είχα πει και στον Αντώνη τον Σαμαρά. Είναι μια ψευδέστη, δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοστούν. Νέα μνημόνια, θα φέρετε όπως και έγινε. Επιτέλους, πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε. Κάποιος να σας λέει αλήθειες ή να σας καλοπιάνει. Τι είστε επιτέλους, υπεύθυνοι πολίτες ή είστε
κάποιοι οι οποίοι ακολουθείτε τον αγέλες που ακολουθείτε κάποιον, ένα κόμμα, έναν ηγέτη, έναν οποιονδήποτε. Η χώρα έχει ανάγκη, είναι σε πολύ κρίσιμη φάση. Έχει ανάγκη από ηγέτες, αλλά ταυτόχρονα έχει ανάγκη και από υπεύθυνους, ενημερωμένους πολίτες. Και το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες ημέρες, από προχθές, το κεντρικό θέμα της επικαιρότητας είναι αυτό το φρικιαστικό, το φρικτό δυστύχημα που έγινε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με το θύμα, αυτό το φοβερό θύμα, τη γυναίκα, τη μητέρα με το ανήλικο παιδάκι της, το μόλις 3,5 ετών παιδάκι της. Οι εικόνες από αυτό το φρικτό δυστύχημα είναι συγκλονιστικές και μοιραία ενοχλούν τον κόσμο. Ταυτόχρονα όμως θέλω να πω ότι αυτό το φρικτό δυστύχημα θα έπρεπε να είναι αφορμή για να καταλάβουμε και να καταλάβουν ολοένα και περισσότεροι Ελληνάρες που δεν το έχουν καταλάβει ότι οι δρόμοι δεν είναι για να τρέχουμε, δεν είναι για να παραβιάζουμε τον νόμο. Υπάρχει ένα όριο ταχύτητας. Αυτό το όριο ταχύτητας πρέπει να το σεβόμαστε, διότι αλλιώς παίρνουμε στο λαιμό μας και τον εαυτό μας και κάποιους άλλους. Όπως συνέβη προχθές με το δυστύχημα αυτό. Εάν ο νεαρός με την Πόρσε δεν οδηγούσε με 200-250, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα οδηγούσε, αν δεν υπερέβαινε το όριο ταχύτητας, δεν θα είχε γίνει το δυστύχημα. Δεν θα είχε χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και δεν θα είχε γίνει το δυστύχημα. Οι νόμοι τίθενται για κάποιους λόγους. Για να προστατεύουν και εμάς και το κοινωνικό σύνολο. Εμείς ως οδηγοί, οι Έλληνες, είμαστε κακοί οδηγοί. Γιατί είμαστε ανάγωγοι οδηγοί, δεν έχουμε τρόπους και δεν έχουμε σεβασμό στον νόμο. Γι' αυτό έγινε το δυστύχημα, το φρικτό αυτό δυστύχημα. Και ελπίζω κάποιος να σου αφυπνίσει. Οι νόμοι υπάρχουν για κάποιο λόγο, για να προστατεύουν το κοινωνικό σύνολο. Όποιος παραβιάζει τους νόμους είναι εγκληματίας. Το καταλαβαίνουμε. Όποιος παραβιάζει τους νόμους είναι εγκληματίας. Αυτή η χαλαρότητα στο να παραβιάζω όποιο νόμο μου γουστάρει και όποιο νόμο δεν μου γουστάρει να μην τον παραβιάζω, δεν την καταλαβαίνω. Δεν την καταλαβαίνω. Ο πιο απλός νόμος υπάρχει να προστατεύει τον πολίτη. Δεν είναι κατ' επιλογή θα τον σεβαστούμε ή όχι. Ξέρουμε σε ό,τι αφορά την οδήγηση ότι εάν δεν προσέχεις το όχημά σου, εάν δεν το συντηρείς ώστε να μην θύρεται και να μην έχει φθαρμένα ελαστικά, εάν τρέχεις με υπερβολική ταχύτητα, αν οδηγείς μεθυσμένος υπό την επίρρεια ουσιών, θα προκαλέσεις δυστύχημα ή ατύχημα και θα πάρεις το λαιμό σου και τον εαυτό σου και άλλους. Το έχουμε δει σε κατ' επανάληψη. Το είδαμε πέρσι στο δυστύχημα του Παντελή Παντελίδη. Γιατί το ξεχάσαμε αυτό το κομμάτι. Μείναμε μόνο στο κακόμερο το παιδί που σκοτώθηκε. Φυσικά το κακόμερο παιδί που σκοτώθηκε. Αλλά και τώρα το βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση. Και εδώ βάζουμε μια άλλη διάσταση που εμένα προσωπικά με αφήνει παγερός αδιάφορη. Τα βάζουμε με το τζάμπο επειδή δήθεν είναι πλούσιοι και οι πλούσιοι πουρφάνε το αίμα του λαού και κάτι σαν αηδίες που διαβάζω στα social media. Είναι ένα φρικτό δυστύχημα. Λυπάμαι πάρα πολύ και για τους 4 νεκρούς αυτού του δυστυχήματος. Λυπάμαι πάρα πολύ για τους γονείς τους, για όσους απέμειναν πίσω, που πρέπει να ζήσουν με αυτή την τραγωδία που υπέστησαν. Θλίβομαι βαθύτατα. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι όποιος παραβιάζει τον νόμο και οδηγεί αντίθετα προς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, θέτει σε κίνδυνο και τον εαυτό του και τους άλλους και είναι εγκληματίας. Είναι εγκληματίας. Και δεν λέω αν είναι φτωχός ή πλούσιος ή οτιδήποτε άλλο. Και εγώ αν ήμουν στη θέση του κυρίου Βακάκη, στο παιδί μου 24 χρονών, ο οποίος είχε και λίγο τα μυαλά του πάνω από τον κεφάλι, δεν του δίνα να οδηγήσει μια Πόρσε και να τρέχει με 200-250 χιλιόμετρα. Σίγουρα. Αυτό ναι, δεν φταίνει οι πλούσιοι όμως. Δεν φταίει ότι επειδή είναι πλούσιοι. Και όλες αυτές, το ταξικό μίσος που για μια ακόμη φορά εκδηλώθηκε μέσα από την... από τα social media, από το Facebook και από το Twitter. Εγώ δεν θα έδινα ποτέ στο παιδί μου να οδηγήσει
αυτοκίνητο που είναι για να τρέχει, όπως η Porsche. Εγώ μέρα μου ζήτησε η κόρη μου, που τώρα μπορεί να βγάλει δίπλωμα, να πάρει δίπλωμα οδήγησης για μηχανάκι. Και της είπα όχι, είναι πολύ επικίνδυνο. Της είπα όχι. Αυτός είναι ο ρόλος του γονιού. Να λέει όχι. Να συμβουλεύει, να νουθετεί και να καθοδηγεί τα παιδιά του. Αυτός είναι. Μου ζήτησε η κόρη μου να βγάλει δίπλωμα για μηχανάκι και της είπα όχι, είναι πολύ επικίνδυνο. Και για σένα και για άλλους ενδεχομένως. Και γιατί δεν εξαρτάται από το πώς οδηγείς εσύ, δυστυχώς, το αν είσαι ασφαλής πάνω στο μηχανάκι. Εξαρτάται και από το πώς οδηγούν οι άλλοι. Και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει εκπαίδευση, δεν υπάρχει αγωγή, δεν υπάρχει παιδεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ο τρόπος που οδηγούμε είναι απερίγραπτος έως απαράδεκτος. Είναι θλιβερό αυτό που συμβαίνει με τα συνεχή δυστυχήματα στους δρόμους της Αθήνας και της Ελλάδος ολόκληρης. 1.600 νεκροί. Και πόσοι άλλοι τραυματίες. Και πόσοι άλλοι τραυματίες που μένουν ανάπηροι, παράλυτοι, κάτω από συνθήκες και πόσοι παίρνουν στο λαιμό τους. Δεν έχει να κάνει αν είναι πλούσιοι ή φτωχοί. Έχει να κάνει αν έχουν αγωγή, παιδεία και σεβασμό προς τον νόμο. Κανείς δεν πρέπει να οδηγεί πάνω από το όριο ταχύτητας. Κανείς δεν πρέπει να μην ελέγχει το όχημά του. Κανείς δεν πρέπει να οδηγεί και να μιλάει στο τηλέφωνο. Κανείς δεν πρέπει να οδηγεί υπό την επίρρεια ουσιών. Πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά, αυτό είναι αλφαβήτα. Μετά να καλύπτουμε την Αμερική, όταν διαπιστώνουμε ότι όταν τρέχεις με 250 θα προκαλέσεις δυσύχημα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα χάσεις κάποια στιγμή τον έλεγχο του αυτοκινήτου σου. Θλίβομαι για το παιδί που σκοτώθηκε και πολύ περισσότερο για τους γονείς του που μείναν πίσω. Και δεν επιρρύπτω ευθύνες σε κανένα παρά μόνον σε αυτούς οι οποίοι επιτρέπουν την παραβίαση του νόμου και που δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε τον νόμο. Γι' αυτό έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να σας λέω ότι ο νόμος υπάρχει γιατί υπάρχει κάποιος λόγος να υπάρχει. Και πρέπει να σεβόμαστε τον νόμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Ιδίως στην άσφαλτο, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και η Ελλάδα έχει μια ακόμα αρνητική πρωτιά. Είναι η χειρότερη χώρα σε ό,τι αφορά τους θανάτους και τα τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα. Πώς να το κάνουμε. Και αυτό είναι δείγμα πρωταγωνισμού. Είναι δείγμα πρωταγωνισμού, δεν είναι δείγμα πολιτισμού. Δεν είναι μαγιά το να παίρνεις την Πόρσε για να τρέχεις με 250 χιλιόμετρα. Είναι πρωταγωνισμός, είναι βαρβαρισμός. Είναι αθλειότητα, είναι εγκληματική συμπεριφορά. Πώς να το κάνουμε, αλφαβήτα είναι. Σήμερα, για να σας δώσω ένα μικρότερο παράδειγμα, αλλά είναι σχετικό όμως, έχει άμεση σχέση. Ξέρετε ότι έχω μαλλιάσει γλώσσα μου, αλλά σας λέω για αυτόν τον πεζόδρομο που υπάρχει στο Ηράκλειο, στο σταθμό του Ηρακλείου. Επειδή αυτός τον ζω. Πάρα πολύ παρόμοιοι πεζόδρομοι με παρόμοιες παραβιάσεις υπάρχουν σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής. Σήμερα λοιπόν, μου έδωσε ένας καλός φίλος ένα ραντεβού να έρθει να μιλήσουμε λίγο για κάποιο θέμα και μου λέει, επειδή ξέρω ότι κατεβαίνει στο Ηράκλειο με τον ηλεκτρικό, να κάτσουμε εκεί στο Βενέτη που είναι από κάτω από τον ηλεκτρικό να πιούμε έναν καφέ. Του λέω πολύ ευχαρίστως, θα έρθω λίγο νωρίτερα να κάτσουμε να τα πούμε. Πήγα λοιπόν και καθίσαμε έξω από τον Βενέτη που είναι ακριβώς πάνω στον πεζόδρομο. Μου λέγει ο άνθρωπος αυτός άλλες φορές, επειδή ακούει την εκπομπή μου, μου λέει: μήπως είσαι υπερβολικό, συνέχεια αναφέρεσαι σε αυτόν τον πεζόδρομο εκεί και πώς τον παραβιάζουν τα αυτοκίνητα. Δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Του λέω: όταν λέω κάτι, δεν το λέω τυχαία. Το λέω γιατί ακριβώς ξέρω τι συμβαίνει. Και καθίσαμε λοιπόν ακριβώς έξω από το Βενέτη, εκεί στον πεζόδρομο. Καθίσαμε περίπου μια ώρα. Πρέπει να πέρασαν, εγώ τουλάχιστον μέτρησα πάνω από 15 αυτοκίνητα. Πάνω από 15. Και από τις δύο πλευρές. Και από τη μια και από την άλλη. Πάνω από 15 αυτοκίνητα σε αυτήν την ώρα. Από μηχανές δεν το συζητώ. Πρέπει να ήταν 50. Περνούσαν την ίδια ώρα γιαγιάδες με το γονάκι στο καροτσάκι. Ανάπηροι με αναπηρικό μπαστούνι ή με αναπηρικό καροτσάκι. Αδιάφορο για τους Ελληνάρες που οδηγούσαν. Κάποια στιγμή ο φίλος μου, ο οποίος είχε γανακτήσει περισσότερο από μένα με το θέαμα, γιατί μου λέει, πώς το ανεχόμαστε αυτό.
Λέω, και όμως το ανεχόμαστε. Είναι σαφής παραβίαση του νόμου. Ο νόμος για τους πεζοδρόμους είναι σαφέστατος. Σαφέστατος. Αφορά, οι μόνοι που μπορούν να το χρησιμοποιούν με πολύ μεγάλη προσοχή είναι οι κάτοικοι που έχουν πάρκινγκ μέσα στον πεζόδρομο, που οι πολυκατοικίες είναι μέσα στον πεζόδρομο και δεν έχουν άλλο τρόπο εξόδου και εισόδου, και τα αυτοκίνητα εφοδιασμού των μαγαζιών υπό συγκεκριμένες ώρες και υπορισμένες προϋποθέσεις, όχι όποτε θέλουν. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Και ο νόμος έχει τεθεί προφανώς για να προφυλάξει τους ανθρώπους που μετακινούνται στον πεζόδρομο και είναι πεζοί. Γι' αυτό λέγεται και πεζόδρομος. Αλλιώς θα λεγότανε αυτοκινητόδρομος. Κάποια στιγμή λοιπόν ο φίλος μου περνάει ξυστά. Καθότανε σε μια καρέκλα κανονικά στο μαγαζί εκεί του Βενέτη, καθότανε και περνάει ξυστά ένα μεγάλο τζιπ. Ένα μεγάλο τζιπ το οποίο δεν χωρούσε, πέρασε ξυστά. Του λέει, δεν μου λέτε, του λέει, κύριε. Και πήγαινε σιγά γιατί είχαν άνθρωποι μπροστά. Του λέει, είναι νόμιμο αυτό το οποίο κάνετε? Όχι, του λέει αυτός. Όχι, του το λέει ξεκάθαρα. Ήταν και μάλιστα δεν ήταν και κανένας νεαρός. Ήταν ένας μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωπος, ο οποίος του λέει με ένα φράσο, όχι, λέει, δεν είναι νόμιμο, του λέει εξυπνάκιας. Γιατί το κάνετε, το ρωτάει ο φίλος. Γιατί έτσι μου γουστάρει, του απαντάει. Γιατί έτσι μου γουστάρει. Αυτή είναι... Με συγχωρείτε. Κρύωσα, κάθισα έξω, φαίνεται. Αυτή είναι η απάντηση του Ελληνάρα. Γιατί έτσι μου γουστάρει. Παραβιάζω τον νόμο γιατί έτσι μου γουστάρει. Του λέω, αγαπητέ, αν εγώ έρθω και σου ρίξω μια γροθιά γιατί έτσι μου γουστάρει, τι θα πεις? Διότι από τη στιγμή ότι θεωρείς ότι ο νόμος υπάρχει και τον εφαρμόζουμε όποτε μου γουστάρει, τότε και εγώ μπορώ να πω σου ρίξω μια γροθιά γιατί έτσι μου γουστάρει. Να σου ρίξω μια κλωτσιά γιατί έτσι μου γουστάρει. Τώρα, αν αρχίσουμε τι μου γουστάρει και τι δεν μου γουστάρει, τότε θα είναι χάος, δεν θα είναι, θα είναι ζούγκλα. Δεν θα είναι ευνομούμενη κοινωνία. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που λέω. Το να παραβιάσεις τον νόμο δείχνει και κακή αγωγή και κακή παιδεία και φυσικά είναι έγκλημα εις βάρος και του εαυτού σου στη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και των συμπολιτών σου. Είμαι βέβαιος ότι αν οι ποινές ήταν αυστηρές και αν υπήρχε πραγματική ασυνόμευση και εφαρμογή των αποφάσεων, δεν θα συνέβαιναν αυτά, όπως δεν συμβαίνουν και σε άλλες χώρες. Έχετε ακούσει που λένε ότι, ας πούμε, στην Ευρώπη υπάρχει σεβασμός στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν παραβιάζουν τους πεζόδρομους, δεν παραβιάζουν τα ορία ταχύτητας, δεν. Σαφώς και υπάρχει. Αλλά υπάρχει και ασυνόμευση. Υπάρχει και εφαρμογή του νόμου. Εδώ δεν υπάρχει εφαρμογή του νόμου. Εάν ένα κολοπέδι που τρέχει με 200 χιλιόμετρα την ώρα στο δρόμο, το είχαν συλλάβει και το είχαν βάλει 2 χρόνια φυλακή, δεν θα το κάνει κανείς άλλος. Αλλά ξέρουν ότι κανείς δεν σε σταματάει, σου κόβουν μια κλίση, ένα πρόστιμο της πλάκας που μετά πηγαίνεις και το σβήνεις και δεν βαριέσαι. Αν ξέρανε ότι το πρόστιμο που θα πληρώσεις, γιατί μιλάς στο κινητό, υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν ότι όποιος μιλάει στο κινητό ενώ οδηγεί, η προσοχή του πέφτει στο 20%. Η προσοχή του στον δρόμο πέφτει στο 20%. Είναι δηλαδή ιονή εγκληματίας, ιονή δολοφόνος αυτός που μιλάει στο κινητό ενώ οδηγεί. Απλώς δεν γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα. Μιλάνε πολύ περισσότεροι από ό,τι γίνονται ατυχήματα. Όμως, όποιος μιλάει στο κινητό και είσαστε κι εσείς μέσα σε αυτούς, έτσι. Κακά τα ψέματα. Πολλοί από εσάς που με ακούτε είστε μέσα σε αυτούς. Είστε ιονοί εγκληματίες. Απλώς δεν το έχετε συνειδητοποιήσει ποτέ έτσι. Και λέει, και πιθανότατα λέτε, έλα μωρέ, τι λέει τώρα αυτός, αφού μιλάω στο κινητό, με πειράζω, μην μιλήσω στο κινητό. Κι όμως, όποιος μιλάει στο κινητό την ώρα που οδηγεί, όποιος μιλάει στο κινητό ενώ έχει πιει τον άμπακο σε αλκοόλ, όποιος έχει ρουφήξει
λίγη κόκα και οδηγεί, είναι εγκληματίες. Είναι εγκληματίες. Πώς θα το κάνω. Είναι ιονή εγκληματίας. Είναι βόμβα που βγαίνει στο δρόμο και μπορεί όποιον πάρει ο χάρος. Αυτό είναι το αυτονόητο σε όλες τις χώρες του κόσμου, γι' αυτό και υπάρχει και αυστηρή νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται. Αν σε πιάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να οδηγείς υπό την επίρρεια αλκοόλ, την έχεις βάψει. Την έχεις βάψει. Δεν πάει να είσαι ο πρόεδρος ο ίδιος. Την έχεις βάψει. Θα πας φυλακή. Στην Ελλάδα, έλα μωρέ. Δεν βαριέσαι μωρέ τώρα. Δεν βαριέσαι μωρέ τώρα. Με αυτό το δεν βαριέσαι μωρέ τώρα, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Με το δεν βαριέσαι μωρέ τώρα, σκοτώθηκε το παιδάκι στην Αθηνό Λαμίας που δεν έφταιγε σε τίποτα. Σκοτώθηκε η μάνα και ο κακόμοιρος ο πατέρας τραβάει τα μαλλιά του. Με το δεν βαριέσαι εδώ τώρα. Εγώ έχω Πόρσε, δεν θα την πατήσω. Με αυτή την νοοτροπία, η οποία δεν έχει να κάνει με το αν είσαι πλούσιος ή φτωχός, έχει να κάνει με την κακή νοοτροπία που υπάρχει στην Ελλάδα. Με την κακή νοοτροπία του εγώ κάνω ό,τι μου γουστάρει. Όπως είπε ο Ελληνάρας, ο οδηγός, σήμερα στο φίλο μου στην πεζόδρομο του Ηρακλείου. Κάνω ό,τι μου γουστάρει. Πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν τι είδους Ελλάδα θέλουμε. Εμείς θα το αποφασίσουμε. Γιατί εμείς φταίμε. Δεν μας φταίει ούτε η Μέρκελ, ούτε ο Σόιμπλε, ούτε το Δουλουτού. Ο Σόιμπλε άλλωστε δεν έμεινε ανάπηρος από τροχαίο, από δολοφονική απόπειρα εναντίον του έμεινε ανάπηρος, παρεπιπτόντως. Δεν μας στένε αυτοί γιατί είμαστε σε αυτά τα χάλια. Εμείς ως λαός έχουμε ευθύνες. Να σεβόμαστε τους νόμους και να μην τους παραβιάζουμε. Πολύ απλό. Εγώ το έχω πει. Στον πεζόδρομο του Ηρακλείου, κάποια στιγμή θα γίνει δυστύχημα. Κάποια στιγμή, δεν είναι μακριά. Το βλέπω. Όποιος κάτσει εκεί πέρα το βλέπει. Όταν θα γίνει θα είναι πολύ αργά όμως. Και θα λέμε, μα πώς συνέβη ρε παιδιά. Πώς έγινε. Εγώ προειδοποιώ. Προειδοποιώ και τον δήμαρχο και τον αστυνομικό διευθυντή και όλους. Δεν θέλουν να ακούσουν. Ευθύνη θα είναι δική τους όμως μετά. Μην μου πουν μετά πώς έγινε και δεν φταίω εγώ. Η ευθύνη θα είναι δική σας κύριε Μπάμπανε. Πώς το λένε το Δήμα. Δική σας. Και όλων εσάς που το ανέχεστε και που δεν αντιδράτε. Διότι ο πολίτης πρέπει να είναι υπεύθυνος πολίτης. Εάν μαζευόντουσαν 100 πολίτες και πηγαίναν στο Δημαρχείο, που είναι ακριβώς δίπλα το Δημαρχείο, ακριβώς δίπλα. Και λέγανε εδώ πέρα παραβιάζεται ο νόμος, κύριε Δήμαρχε. Σας βεβαιώ ότι θα ήταν διαφορετική συμπεριφορά του Δημάρχου. Αλλά δεν μαζεύονται. Δεν μαζεύονται. Πού να μπλέξω. Πού να μπλέξω. Τώρα δεν βαριέσαι. Άστο να φύγει. Αυτή είναι η νοοτροπία του κόλπου. Και αυτή η νοοτροπία μας έφερε εδώ. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Πού να μπλέξω. Και που τα λες, ποιος σε ακούει. Αυτό είναι πάρα πολλοί κόσμοι που σταματάει στον δρόμο, αυτό μου λέει. Και που τα λες, ποιος ακούει. Ή δε φοβάσαι που τα λες. Εγώ δεν φοβάμαι που τα λέω. Εγώ ανέλαβα το κόστος να λέω αυτά που πιστεύω. Και θα συνεχίσω να το κάνω. Όσο μπορώ. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη να λέω αυτά που εσείς δεν λέτε. Που εσείς ανέχεστε, που σκύβετε το κεφάλι. Εγώ δεν υποτάσσομαι, δεν συμβιβάζομαι. Δεν συμβιβάζομαι ούτε με τον παραλογισμό, ούτε με το ψέμα, ούτε με την συκοφαντία, ούτε με την αθλειότητα, ούτε με την παραβίαση του νόμου. Μη μου ζητάτε όμως και τα ρέστα από πάνω. Και ποιος σ' ακούει. Εσείς μ' ακούτε. Και αν εσείς αυτά που λέω εγώ τα διαδίδατε σε άλλους 10 και αν επιμένατε άλλοι 10 να αλλάξουν και οι 10 να πούν σε άλλους 10 ή ούτω καθεξής, θα άλλαζε και η κοινωνία μας.
Γι' αυτό σας λέω, σηκωθείτε από τους καναπέδες. Αυτή την έννοια έχει. Δεν σας ζητάω να βγείτε στους δρόμους να διαδηλώσετε κατά της κυβέρνησης ή κατά οποιοδήποτε άλλο. Σας ζητώ να σηκωθείτε από τον καναπέ και να πάρετε 5-10 ανθρώπους και να τους πείτε «Για κάτσε εδώ πέρα, εδώ πέρα τα πράγματα δεν πάνε καλά, εδώ πηγαίνουν κατά διαόλου. Δεν πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Δεν πρέπει να επικρατήσει και πάλι λογική και αλήθεια σε αυτόν τον τόπο». Αυτό σας ζητάω να κάνετε. Σας ζητάω να αρχίσετε να σκέπτεστε και να αντιδράτε και να αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας. Γιατί όλοι οι πολίτες έχουμε ευθύνες σε αυτόν τον τόπο που ζούμε. Κανείς δεν είναι ανεύθυνος. Όλοι έχουμε ευθύνες και για την οικογένειά μας και για την πατρίδα μας. Όλοι έχουμε ευθύνες για την προκοπή του τόπου μας, της πατρίδας μας, της χώρας μας. Αυτή η Ελλάδα που έχουμε φτιάξει δεν μας αξίζει. Αν το πιστέψουμε αυτό, μπορούμε να την αλλάξουμε. Αν δεν το πιστέψουμε, τότε τίποτα δεν θα αλλάξει και όλα θα γίνονται χειρότερα συνεχώς. Αυτό είναι που σας λέω και γι' αυτό απευθύνομαι σε εσάς, σε ανθρώπους που νομίζω ότι έχετε λογική μέσα σας και που σκέπτεστε και που βλέπετε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά σε όλους τους τομείς. Προχθές, την Παρασκευή, στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου, δέχθηκα πολλές επιθέσεις από ανθρώπους που με απορρίπτουν αυτά τα οποία λέω, που είναι με την κυβέρνηση, δικαίωμά τους. Μου επετέθησαν. Κατά κόρον. Δικαίωμά τους. Όμως, στο επαναλαμβάνω, εγώ δεν πρόκειται να υποκύψω. Εγώ δεν πρόκειται να με φοβήσετε ό,τι και αν λέτε. Εγώ θα συνεχίσω να λέω αυτό που είναι σωστό κατά τη γνώμη μου, λογικό και αληθές, όσα ψέματα, όσες συκοφαντίες και αν ξαπολύσετε. Εγώ δεν υποκύπτω και δεν φοβάμαι. Και δεν με νοιάζει όποιος μου επιτίθεται. Που λένε κάποιοι, γιατί θυμώνεις? Γιατί δεν θυμώνετε εσείς. Θυμώνω για λογαριασμό σας. Γιατί εσείς σωπαίνετε. Λοιπόν, κάποιος πρέπει να θυμώνει με τα στραβά. Και αυτός είμαι εγώ. Και αυτός είμαι εγώ. Δεν μπορώ να μένω με κλειστό το στόμα. Και να ακούω παλαβομάρες. Και να σωπαίνω και να σκύβω το κεφάλι. Ρε, τέτοιοι Έλληνες είσαστε, σκύβετε το κεφάλι. Σκύβετε το κεφάλι, τι Έλληνες είσαστε εσείς. Του Έλληνα ο τράχυλος ζυγό δεν υποφέρει, λέγανε οι παλιότεροι. Μήπως είχαν άδικο. Μήπως ο τράχυλος του σημερινού Έλληνα υποφέρει πολλούς ζυγούς. Μήπως μας έχουν μετατρέψει σε γαϊδούρια και μουλάρια για να μας βάλανε ζυγό στον τράχυλο. Το δέχεστε να σας θεωρούν γαϊδούρια και μουλάρια και να σας σέρνουν? Το δέχεστε? Εγώ δεν το δέχομαι. Εγώ δεν το δέχομαι. Εγώ αντιδρώ και θα συνεχίσω να αντιδρώ. Όσο και αν μου επιτίθενται και βλέπω ότι έχουν αυξηθεί, είναι συντονισμένες, μεθοδευμένες οι επιθέσεις εναντίον μου, διότι κανείς άλλος, στο βαθμό που το κάνω εγώ, δεν ασκεί κριτική και αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Όπως έχω υποχρέωση και από το δημοσιογραφικό μου ήθος και από την ανθρωπιά μου και από τη λογική μου. Έχω υποχρέωση να ασκώ κριτική έντονη στην κυβέρνηση εκείνη που συμπαρασύρει τη χώρα στην Άβυσσο. Κάποιοι δεν το θέλουν αυτό. Κάποιοι προφανώς έχουν βολευτεί με το νέο σύστημα εξουσίας. Εγώ δεν βολεύομαι ποτέ. Και πάντα θα λέω αυτό που θεωρώ λογικό και αληθινό. Ναι. Υψώνοντας και τη φωνή μου. Ναι. Φωνάζοντας μερικές φορές. Ναι. Θυμώνοντας. Γιατί δεν το κάνετε εσείς. Γιατί εκπροσωπώ όλους εσάς που ενώ μέσα σας νιώθετε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ενώ μέσα σας αγανακτείτε, σωπαίνετε. Σωπαίνετε. Γιατί φοβάστε. Εγώ δεν φοβάμαι. Και σας καλώ να σηκωθείτε από τους καναπέδες, να πείτε όχι στο ψέμα, όχι στη διαστροφή,
όχι στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Στις τελευταίες ημέρες, τις ημέρες αυτές, υπήρξε και, μια άλλη δήλωση που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Σπύρτζης, βγήκε και είπε σε μια εκπομπή, νομίζω στο Sky, στο Γιώργο τον Αυτιά, προχθές, ότι η κυβέρνηση θα δώσει και 14η σύνταξη. Θυμάστε που εσείς οι συνταξιούχοι, τα κορόιδα, πήγατε και ψηφίσατε το ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015, γιατί σας είχε υποσχεθεί θα δώσει τη 13η σύνταξη, την οποία δεν έδωσε ποτέ. Εσείς οι συνταξιούχοι, τα κορόιδα, επαναλαμβάνω, του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι συνταξιούχοι είναι τα κορόιδα του ΣΥΡΙΖΑ και όσοι συνεχίζουν να ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ από τους συνταξιούχους είναι όντως κορόιδα, πήγατε και ψηφίσατε για να σας δώσει 13η σύνταξη που δεν σας έδωσε ποτέ. Πήγατε, τον ανεχθήκατε όταν τον περασμένο Δεκέμβρη το επίδομα αυτό που έδωσε σε κάποιους χαμηλοσυνταξιούχους το βάφτισε 13η σύνταξη ενώ δεν ήταν και το ξέρατε ότι δεν ήταν. Και τώρα τον ανέχεστε όταν βγαίνει και σας λέει ότι θα σας δώσει 14η σύνταξη. Σας κοροϊδεύει μπροστά στα μάτια σας. Σας δουλεύει ψηλό γαζί μπροστά στα μάτια σας και τον ανέχεστε. Είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να δοθεί. Παρ' όλα αυτά το λέει. Γιατί νομίζει ο κ. Σπύρτζης ότι τον παίρνει να το λέει. Έχει το περιθώριο να το λέει. Γιατί ξέρει ότι οι περισσότεροι από εσάς δεν θα αντιδράσετε και θα υπάρξουν και κάποιοι που θα τον πιστέψουν. Θα τον πιστέψουν. Γιατί θέλουν να τον πιστέψουν. Γιατί τους αρέσει η κοροϊδία και το ψέμα. Γιατί έχουν εθιστεί στην κοροϊδία και στο ψέμα. Το βέβαιο είναι, γιατί από εδώ θα σας λέω τις αλήθειες, έστω και αν δεν είναι ωραίες, έστω και αν δεν ακούγονται πολύ ωραία στα αυτιά σας, ότι όχι μόνο θα πάρετε 13η και 14η σύνταξη, αλλά θα σκοπούν και άλλες συντάξεις. Το βέβαιο είναι ότι θα κοπούν οι κύριες συντάξεις. Ό,τι και αν λέει η κυβέρνηση, θα κοπούν οι κύριες συντάξεις. Αυτό μπορεί να γίνει με μια μικρή καθυστέρηση. Μπορεί να γίνει από το 2019, ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, διότι η συμφωνία με τους δανειστές δεν έχει κλείσει ακόμα. Η Τρόικα ήρθε σήμερα, αλλά τώρα άρχισαν οι διαπραγματεύσεις. Το πότε θα κλείσει η συμφωνία με την Τρόικα, δεν ξέρω. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για τον Πρωθυπουργό ότι θα κλείσει στις 20 Ιανουαρίου, στο Eurogroup της 20 Μαρτίου. Είχε πει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, δεν έκλεισε ποτέ τότε. Τώρα θα κλείσει, λέει, στις 20 Μαρτίου. Δεν θα κλείσει ούτε στις 20 Μαρτίου. Πάλι ψέματα λένε. Πάλι ψέματα λένε. Παρ' όλα αυτά, είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή την Παρασκευή ότι θα κλείσει στις 20 Μαρτίου. Θα το δούμε. Κοντό στου ψαλμού, αλληλούια. 21 μέρες μείναν. Εγώ σας λέω ότι δεν θα κλείσει ούτε στις 20 Μαρτίου. Θα βρουν κάποια άλλη δικαιολογία, γιατί δεν θα έχει κλείσει στις 20 Μαρτίου. Το βέβαιο είναι όμως ότι όταν κλείσει αυτή η συμφωνία, μπορεί να γίνει, εγώ νομίζω το νωρίτερο μπορεί να γίνει το Μάιο πλέον. Αλλά θα δούμε. Όταν θα κλείσει, θα μειωθούν και άλλο οι συντάξεις. Θα μειωθούν και άλλο οι συντάξεις. Αυτό θα γίνει με την μείωση ή και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, που σας έχω πει τι σημαίνει προσωπική διαφορά, είτε τώρα, είτε από τώρα θα αρχίσουν, είτε το αργότερο από 1η Ιανουαρίου του 2019, σε 1,5 χρόνο, σε λιγότερο από 2 χρόνια. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο. Και ο νόμος που θα ορίζει την μείωση και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις κύριες συντάξεις, θα τεθεί σε εφαρμογή όποια και αν είναι η κυβέρνηση. Ακόμα και αν την 1η Ιανουαρίου του 2019 έχει αλλάξει η κυβέρνηση, ο νόμος που θα έχει ψηφιστεί από τώρα θα δεσμεύει και την επόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή μπορεί να συμβεί το εξής απερίγραπτο, να έχει αλλάξει η κυβέρνηση ενδεχομένως αν έχουν γίνει εκλογές μέχρι τότε και η νέα κυβέρνηση να υποχρεωθεί να εφαρμόσει ένα νόμο που θα έχει ψηφίσει προηγούμενη. Και
το αστείο θα είναι, θα βγαίνει ως αντιπολίτευση ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ και θα κατηγορεί την κυβέρνηση για τον νόμο που εφήρμοσε η ίδια. Μιλάμε για κωμικοτραγικές καταστάσεις, οι οποίες όμως θα είναι εις βάρος του συνταξιούχου, εις βάρος του ελληνικού λαού. Το ίδιο θα συμβεί με τη σταδιακή κατάργηση του αφορολόγητου. Το αφορολόγητο θα καταργηθεί. Μπορεί να καταργηθεί από τώρα να αρχίσει να καταργείται. Το νωρίτερο που θα καταργηθεί, το αργότερο θα είναι από το 2018. Δεν θα καταργηθεί εντελώς, θα μειωθεί σταδιακά. Από τις 8,5-8,600 πόσο είναι σήμερα, στα 5,900. Και αυτό θα γίνει. Ό,τι και αν σας λένε, σας λένε ψέματα. Άλλωστε, δεν χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα γνώστης των πραγμάτων για να καταλάβεις τα ψέματα που σου λένε. Θα σας θυμίσω μόνο ένα πράγμα. Θυμάστε που σας έλεγε ο κύριος Τσίπρας και οι υπουργοί του ότι θα κλείσει αξιολόγηση χωρίς ούτε ένα ευρώ νέα μέτρα. Θυμάστε σας το έλεγε. Δεν ήταν παλιά, πριν από ένα μήνα. Λέω. Μετά το ούτε ένα ευρώ νέα μέτρα έγινε ούτε ένα ευρώ λιτότητας. Θυμάστε αυτό. Μετά το ούτε ένα ευρώ λιτότητας έγινε για κάθε ένα ευρώ θα δίνουμε ένα αντίστοιχο ισοδύναμο. Οπότε θα είναι ουδέτερη η περικοπή. Μετά από αυτό το ουδέτερο αποτέλεσμα ήρθε αυτό που είπε ο κ. Τσακαλώτος στη Βουλή, κάποιοι θα κερδίσουν και κάποιοι θα χάσουν. Και τώρα βγαίνει και ο κ. Χουλιαράκης την Κυριακή στην καθημερινή συνέντευξή του και λέει αυτό που σας λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, απλώς ο κ. Χουλιαράκης, εγώ σας το είπα γιατί τα ξέρω και τα παρακολουθώ, ο κ. Χουλιαράκης, ο οποίος είναι αρμόδιος, είναι μέσα στη διαπραγμάτευση, είπε την πρώτη αλήθεια μετά από καιρό. Τι είπε ο κ. Χουλιαράκης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, που είναι μέσα στη διαπραγμάτευση, αυτό σας ασκεί τη διαπραγμάτευση, ότι ναι, αλλά τα νέα μέτρα, τα αντισταθμιστικά, αυτά που δεν θα επιφέρουν επώδυνες καταστάσεις, θα νομοθετηθούν ή θα υπάρξουν ανάλογα με το πώς θα πάει το πρωτογενές πλεώνασμα. Αν πάει πάνω από το 3,5% θα δοθούν περισσότερα. Αν πάει όμως κάτω από το 3,5% δεν θα δοθούν καθόλου. Αυτό που σας έλεγα εγώ. Οι περικοπές του αφορολόγητου και των μισθών και των συντάξεων θα γίνουν ούτως ή άλλως. Το αργότερο 1η Ιανουαρίου του 2019. Ή τα μέτρα ελάφρυνσης, όπως θα αποκαλεί η κυβέρνηση, θα επιβληθούν εάν επιτευχθούν οι στόχοι του πλεονάσματος και στο ποσοστό που είναι πάνω από το 3,5% που είναι ο στόχος του πλεονάσματος και για το 18 και για το 19 και για το 20 και για το 21. Κατανοητό αυτό. Κατανοητό αυτό. Εάν αυτό δεν το έχετε καταλάβει, σας το λέω εγώ για να το καταλάβετε. Αυτό είπε ο κ. Χουλιαράκης στην Κυριακή συνέντευξή του στην Καθημερινή. Το είπε βέβαια με πιο κομψό τρόπο, γιατί είναι και υπουργός της κυβέρνησης. Και δεν μπορεί να πηγαίνει κόντρα σε αυτή την λογική των πανηγυρισμών και της 14ης σύνταξης που είπε ψευδός ο Σπύρτης. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και εδώ λέμε αλήθειες. Λοιπόν, αυτό πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Και δεν είναι μόνο η μείωση του αφορολογήτου και η μείωση η κατάργηση προσωπικής διαφοράς στις κύριες συντάξεις που θα πλήξουν την ελληνική κοινωνία το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε προβλήματα και με τις επικουρικές συντάξεις. Γιατί το μηδενικό, η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος ισχύει για τις επικουρικές συντάξεις. Οι επικουρικές συντάξεις, σας το επαναλαμβάνω, είναι θέμα χρόνου να μειωθούν και άλλο ή και να καταργηθούν εντελώς. Και πολύ περισσότερο. Αυτό που είναι το βασικό στην οικονομία είναι ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές. Μεταρρυθμίσεις εκείνες που θα μπορούσαν ενδεχομένως κάτω από ορισμένες συνθήκες να φέρουν στην Ελλάδα επενδύσεις. Να σας δώσω επίσης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Η κυβέρνηση είχε θέσει ως κόκκινη γραμμή
την, το να μην, να μην επιτραπούν οι ομαδικές απολύσεις και να μην αυξηθεί το όριο των ομαδικών απολύσεων. Αυτό εγκαταλείπεται και θα το δείτε πολύ σύντομα ότι εγκαταλείπεται και αυτός ο όρος. Είχε θέσει ως κόκκινη γραμμή να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όχι οι, οι εργοστασιακές, κάθε επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας. Και αυτό εγκαταλείπεται και θα το δείτε πάρα πολύ σύντομα. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα ξέρουν κιόλας, δεν ξέρουν και από οικονομικά. Και λένε διάφορες κουβέντες, διάφορες συζητήσεις. Πόθηκε το αμίμητο από τη φίλη μου την Ελένη την Αυλονίτη. Βγήκε, λέει, η κυρία Αυλονίτου σε μια εκπομπή γυριακή στον Αυτιά, βγήκε κάπου εκεί στο Sky, βγήκε και είπε το αμίμητο. Άλλο πράγμα, λέει, το κόψουμε των συντάξεων, άλλο η περικοπή των συντάξεων. Όποτε βγαίνει αυτή η Ελένη, είναι πληγή για την λογική και για την αλήθεια. Και το κακό είναι ότι δεν το καταλαβαίνει. Αλλά την ψηφίσατε, φίλες και φίλοι. Κάποτε η Ελένη Αυλονίτου, να ένα άλλο παράδειγμα, ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδος στην κολύμβηση. Εξαιρετική κολυμβήτρια. Εξαιρετική κολυμβήτρια. Δεν ξέρει, δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα όμως από πολιτική και οικονομία. Τι να κάνουμε. Επειδή ήταν εξαιρετική κολυμβήτρια και επειδή ασχολείται με τα αθλητικά και με τους αθλητικούς συλλόγους, πρέπει να εκλέξετε και πρωθυπουργό. Να εκλέξετε ήδη βουλευτή, δηλαδή, δεν κάνετε και υπουργό και πρωθυπουργό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί. Εξαιρετική στο αν κολυμπάει. Εξαιρετική το ασχολείται ενδεχομένως με κάποιους άλλους ρόλους φιλανθρωπικούς, με αθλητικά σωματεία και μόνο. Μπράβο της. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επαναλαμβάνω, η πολιτική είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση για να εγκαταλείπουμε στα χέρια των ερασιτεχνών, των ανόητων και των αγραμμάτων και των αμορφώτων και των ασχέτων. Όπως δεν θα πηγαίνατε το παιδί σας να το εγχειρήσει κάποιος, επειδή λέει ότι είμαι καλός χειρουργός, χωρίς να το έχετε τσεκάρει, χωρίς να το έχετε ελέγξει. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να εμπιστευτείτε τη διακυβέρνηση πατρίδας σας σε αυτούς που δεν τους έχετε ελέγξει. Θα πάτε να σας εγχειρήσει το παιδί σας κάποιος επειδή είναι απλώς και μόνο νέος χειρουργός? Όχι. Σε ποιο χειρουργό πηγαίνετε? Στον έμπειρο και στον ικανό πηγαίνετε. Σε αυτόν που έχει αποδείξει την προϊστορία του. Γιατί πάτε λοιπόν στον άπειρο, στον άσχετο, στον αμόρφωτο να σας κυβερνήσει επειδή είναι νέος? Για σκεφτείτε το λιγάκι αυτό που λέω. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Προχθές στην εκπομπή της Παρασκευής πήρε τηλέφωνο μια κυρία η οποία ήταν εξαγριωμένη και δικαίως για το λογαριασμό της ΔΕΗ που της ήρθε. Δεν κατάλαβα αν ήρθε στην ίδια, σε κάποιον οικογενειακό της φίλο ή γνωστό. Το κόστος του ρεύματος, όταν είδε την ανάλυση του λογαριασμού, το κόστος του ρεύματος ήταν ούτε το μισό από το συνολικό λογαριασμό. Γιατί υπήρχαν επιβαρύνσεις. Ξέρετε, με τους νέους λογαριασμούς η ΔΕΗ δεσμεύτηκε και το κάνει, γιατί είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν το έκανε από μόνη της, να αναλύει πού πηγαίνουν οι διάφορες χρεώσεις που κάνει. Έτσι λοιπόν, διαπιστώνουν τώρα όσοι παίρνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ ότι έχει κόστος ρεύματος, ας πούμε, 100 ευρώ και ο συνολικός λογαριασμός είναι 220. Και σου λέει, πώς ρε παιδιά, από τα 100 ευρώ που έκαψα ρεύμα, πληρώνω 220. Γιατί είναι μέσα τα δημοτικά τέλη, είναι η ΕΡΤ, είναι ΣΥΚΑ, ΜΗΚΑ, ΤΙΚΑ, ΦΟΥΠΟΑ, ΦΟΥΠΟΑ, το ΦΟΥΠΟΑ επί του ΦΟΥΠΟΑ. Και επιπλέον υπάρχει ένας νέος υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, κατά της υπέρ των εκπομπών ρήπων και διάφορα τέτοια που δεν τα καταλαβαίνετε. Το μόνο θέμα που καταλαβαίνετε είναι ότι πληρώνετε κερατιάτικα χρήματα. Αυτό καταλαβαίνετε. Και δικαίως και το αυτό καταλαβαίνετε. Μέσα σε όλα αυτά τα κονδύλια που βάζει η ΔΕΗ στο λογαριασμό της, είναι και ένα που γράφει ΙΚΟ. Το είδατε? Να δείτε στο λογαριασμό της ΔΕΗ αυτό το ΙΚΟ. Είναι υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Λες εσύ, τι υπηρεσίες κοινής ωφελίας πληρώνω μέσω της ΔΕΗ? Ακούστε λοιπόν.
τι συμβαίνει. Επειδή σας έχω πει πολλές φορές ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Κάποιος πληρώνει. Όταν εσένα σου κόβεται κάτι, κάποιος το πληρώνει. Λοιπόν, ξέρετε ότι υπάρχει το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Για κάποιους ανθρώπους που είναι χαμηλών εισοδημάτων ή δεν έχουν καθόλου εισόδημα, η ΔΕΗ έχει εγκρίνει το κοινωνικό τιμολόγιο που είναι χαμηλότερο, πολύ χαμηλότερο από ό,τι των άλλων κοινών θνητών. Μέσα σε αυτό το κοινωνικό τιμολόγιο εντάσσονται και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ. Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ πάνε να παίρνουν 3.000 μισθό το μήνα, δεν πληρώνουν ΔΕΗ. Έχουν κοινωνικό τιμολόγιο. Πληρώνουν ελάχιστο. Ποιος το πληρώνει όμως αυτό? Δεν μπορεί να καις ηλεκτρικό ρεύμα και να μην το πληρώνει κανένας. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Κάποιος άλλος μπορεί να το πληρώνει. Το πληρώνεις εσύ, φίλε μου. Με το ΙΚΟ. Το ΙΚΟ. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Δηλαδή, όποιος είναι άνεργος και εισόδημα κάτω από 500 ευρώ, έχει κοινωνικό τιμολόγιο. Όποιος έχει εισόδημα πάνω από 500 ευρώ το μήνα, πάνω από 6.000 νομίζω είναι το χρόνο, πληρώνει ΙΚΟ. Δηλαδή, ο ξάδελφός σου που είναι άνεργος και δεν έχει κοινωνικό τιμολόγιο, και έχει κοινωνικό τιμολόγιο, δεν είναι ότι του χαρίστηκε αυτό το επιπλέον που θα πλήρωνε εάν είχε, δεν είχε κοινωνικό τιμολόγιο. Το πληρώνεις εσύ, επειδή τυχαίνει να έχεις δουλειά. Όχι γιατί είσαι κανένας πλούσιος. Επειδή έχεις μια σύνταξη, επειδή έχεις δουλειά, το πληρώνεις εσύ. Σε χρεώνουνε αυτό που ο διπλανός σου, επειδή έτυχε να έχει χαμηλό εισόδημα, δεν πληρώνει. Και είναι και φοροφυγάς ακόμα, δεν το πληρώνει. Το καταλαβαίνετε? Εσείς που πληρώνετε, πηγαίνετε και δείτε το λογαριασμό που σας ήρθε της ΔΕΗ. Δείτε αυτό τη στήλη ΙΚΟ. Η στήλη ΙΚΟ είναι η αναδιανομή που γίνεται για το κοινωνικό τιμολόγιο που πληρώνουν κάποιοι. Μεταξύ των οποίων και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν το πληρώνει ο Βαρδινογιάννης, ο Μπόμπολας, ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, ο Σαβίδης. Δεν πληρώνουν αυτοί το κοινωνικό τιμολόγιο. Εσύ το πληρώνεις. Απλώς επειδή παίρνεις σύνταξη 700 ευρώ. Ή παίρνεις, ή έχεις δουλειά. Εσύ το πληρώνεις. Του ξαδέλφου σου, του θείου σου, του ανιψιού σου, του... των γνωστών σου που έχουν κοινωνικό τιμολόγιο. Εσύ το πληρώνεις. Για να πάψουμε να ζούμε σε μύθους. Για να πάψουμε να ζούμε σε μύθους ότι δήθεν υπάρχει το κοινωνικό κράτος. Το κοινωνικό κράτος κάποιος το πληρώνει. Και σήμερα δεν έχουμε να πληρώσουμε. Σήμερα το πληρώνουν αυτοί που τυχαίνουν να έχουν δουλειά ή μια σύνταξη. Όχι πως είναι πλούσιοι, απλώς βγάζουν 1.000 ευρώ το μήνα. Και φτάσαμε να στρεφόμαστε με δρυμύτερα εναντίον αυτών που βγάζουν 1.000 ευρώ το μήνα. Και να τους θεωρούμε και προνομιούχους. Εκεί καταντήσαμε. Γιατί γίνεται μεθοδευμένα από την κυβέρνηση μια προσπάθεια να ισοπεδώσει όλα τα εισοδήματα προς τα κάτω. Όλα προς τα κάτω. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι μια κοινωνία φτωχών είναι πιο εύκολα χειραγωγούμενη, πιο εύκολα χειραγωγείς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και τα μέσα, δεν έχουν τη δυνατότητα, νοιάζονται για το πώς θα επιβιώσουν και δεν μπορούν να αντιδράσουν. Και πιο εύκολα χειραγωγείς έναν λαό ο οποίος αναπτύσσει αυτό το ταξικό μίσθος. Όποιος παίρνει παραπάνω από μένα είναι εχθρός μου. Άρα να πέσουμε όλοι κάτω. Και αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Είναι χαρακτηριστικό, έκατσα και έκανα μια μελέτη για έναν άνθρωπο που παίρνει 50.000 ελεύθερο επαγγελματία, που δηλώνει, που δεν είναι φοροφυγάς, γιατί δεν μπορεί να είναι φοροφυγάς, και δηλώνει 50.000 εισόδημα το χρόνο. Με έναν άλλο που δηλώνει 15.000 εισόδημα το χρόνο. Το ξέρετε ότι το αποτέλεσμα είναι πως και οι δύο καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα? Στα καθαρά που θα τους μείνουν στην τσέπη, εάν πληρώσουν όλους τους φόρους και τις εισφορές, τις νέες εισφορές που τους επιβάλλει ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ, θα τους μείνει το ίδιο στην τσέπη, ένα χιλιάρικο. Και για αυτόν που τυπικά έχει βγάλει 50.000, άρα 4.000 το μήνα, και για αυτόν που έχει βγάλει 1.250.
τι 1250, τι 4000, το αποτέλεσμα θα σου μείνουν στην τσέπη τα ίδια. Είναι συγκλονιστικό αυτό το στοιχείο. Αλλά δείχνει την οτροπία των αριστερών μας κυβερνούν, διότι αυτό είναι αριστερά. Αριστερά είναι ισοπαίδωση. Ισοπαίδωση προς τα κάτω. Αυτό είναι αριστερά. Όλοι να έχουν χαμηλά εισοδήματα, εκτός από κάποιους προνομιούχους του κόμματος και της νομεκλατούρας του συστήματος. Αυτό είναι αριστερά. Παντού και πάντα, όπου βλήθηκε η αριστερά στην εξουσία, αυτό το αποτέλεσμα είχε. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν πάρα πολύ. Συνεπώς αυτός που βγάζει 50.000 και που υδρώνει για να βγάλει τα 50.000, δεν είναι εύκολο να βγάλει 50.000 πλέον το χρόνο, αυτός έχει δύο επιλογές. Ή θα πάψει να δουλεύει και να βγάζει παραπάνω, γιατί δεν έχει κανένα κίνητρο, οπότε θα μειωθεί η οικονομία και άλλο, είτε θα φοροδιαφύγει. Ή θα σηκωθεί να φύγει από την Ελλάδα. Αυτό δεν έχει τίποτα άλλο που μπορεί να κάνει. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα είναι λιγότερα έσοδα για το κράτος, λιγότερα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Ήδη δώσαν παράταση, όπως ακούσατε, για τον ΕΦΚΑ των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαποσχολούμενων μέχρι τις 17 Μαρτίου. Γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί είδαν ότι τα έσοδα, ενώ σήμερα έπρεπε να τελειώσει η πληρωμή των εισφορών αυτών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σήμερα, 28 Φεβρουαρίου, τελευταία μέρα του χρόνου, του μήνα έπρεπε να πληρωθούν, δώσαν παράταση γιατί τα έσοδα ήταν μηδαμινά. Ήταν πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν παλιά με τον ΟΕ. Δεν πληρώνει κανείς, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν. Το νέο σύστημα για το οποίο πανηγυρίζει ο Πετρόπουλος και του δίνουν δίθεν συγχαρητήρια, είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Θα οδηγήσει σε μικρότερα έσοδα και σε καταστροφή κάποιων ελεύθερων επαγγελματιών. Τα έχω πει αυτά. Όποιοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, εδώ και μήνες σας τα λέω. Εδώ και μήνες σας τα λέω. Δεν ακούνε. Δεν ακούνε. Δεν θέλουν να ακούσουν. Είτε γιατί δεν καταλαβαίνουν, είτε γιατί το σχέδιό τους είναι αυτό που σας είπα. Να ισοπεδώσουν τους πάντες. Να έχουν όλοι χαμηλά εισοδήματα, να μην αντιδρούν και να σκύβουν το κεφάλι. Να σκύβουν το κεφάλι. Λοιπόν, σας επαναλαμβάνω. Κάποιοι μπορεί να σκύβουν το κεφάλι, εγώ δεν θα το σκύψω. Κι εγώ υποφέρω, κι εγώ περνάω δύσκολα. Κι εγώ έχω δυσκολίες. Πολλές στη ζωή μου. Αλλά εγώ, όσο και να με απειλούν, εγώ δεν σκύβω το κεφάλι. Εγώ δεν φοβάμαι. Εγώ συνεχίζω να σας λέω τις αλήθειες που μόνο εδώ θα τις ακούσετε. Γιατί κανείς άλλος δεν τολμάει να τις πει. Και γι' αυτό σας καλώ, φίλες και φίλοι, να σηκωθείτε από τον καναπέ. Μην εφησυχάζετε. Μην μένετε να γανακτείτε μόνοι σας στο σπίτι. Βγείτε και πείτε τις αλήθειες αυτές. Καλέστε τον κόσμο να βλέπει αυτή την εκπομπή. Να όσο περισσότεροι ακούνε τις αλήθειες, τόσο πιο ισχυρή θα γίνει η Ελλάδα μας. Γιατί η Ελλάδα θα ξαναγίνει ισχυρή με την αλήθεια. Όχι με το ψέμα. Τι έλεγε ο εθνικός μας ποιητής? Εθνικό είναι ότι είναι αληθές. Εθνικό είναι ότι είναι αληθές. Και αν θέλετε να νικήσουμε ως έθνος, πρέπει να νικήσουμε πρώτα απ' όλα το ψεύδος και τον παραλογισμό. Πρέπει να ξαναγίνουμε μια περήφανη χώρα που θα στηρίζεται στη λογική και στην αλήθεια. Αυτή την πρόσκληση σας απευθύνω, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας καλώ να βλέπετε αυτή την εκπομπή και να σηκωθείτε από τους καναπέδες. Επιτέλους. Απόψε το βράδυ θα τα ξαναπούμε στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου. Εκεί βέβαια μπορεί να μην έχω τη δυνατότητα να μιλάω στο θόλιο γιατί με διακόπτουν. Αλλά εγώ θα συνεχίζω να μιλάω όσο μπορώ. Δεν πρόκειται ποτέ να σοπάσω. Να είστε καλά. Καλώς σας απόγευμα.